Είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Όλγα. Πανέτοιμη. Κοίτα ανυπομονησία. Τι συμβαίνει εδώ, βρε Κωνσταντίνε. Εγώ, παιδιά, το ξέρω την πρώτη στιγμή που έγινε. Οπότε μην μου λέτε. Αλήθεια. Να πάμε με σένα πρώτα ή με την Όλγα που περιμένει πώς και πώς. Νομίζω να μην την αφήσουμε να περιμένει. Να μην την αφήσουμε. Okay. Όχι, δεν έχω θέμα. Θες. Ωραία, κάτσε να έρθουν τα υπόλοιπα μοντέλα που θα σας βοηθήσουν έτσι λίγο στην εικόνα και σε φωνάζω. Βλάκα, έπρεπε να πω σε Come guys! Δεν μου αρέσει που ξεκινάω πρώτη, γιατί θα ήθελα να δω πώς κυλάει ένα σετ με αυτά τα ζητούμενα, γιατί από τη μία ακούγεται απλό. Αλλά σίγουρα δεν είναι απλό, κάτι κρύβει και θα ήθελα να έχω κάποιον πειραματόζω για να δω τι κρύβει, που δεν βλέπουμε. Γιάννη, κοντά. Είστε ζευγάρι, θα είστε μαζί. Είσαι πολύ εκδηλωτικός, ε. Ο δικός σου. Ο δικός μου είναι σπίτι. And you just a bit on the right. Κούκλος. Είμαστε έτοιμοι, Όλγα μου. Και να φωνάξουμε και το Στυλιανό να έρθει να βοηθήσει την Όλγα. Στυλιανός μου, έλειψε τόσο πολύ αυτό το αγόρι. Ω, Στυλιανές. Εκεί, βλέπεις το κέντρο σου που είναι. Okay. Ό,τι και να κάνεις, δεν φεύγουμε από το φως. Είναι πολύ συγκεντρωτικό επάνω σου. Οπότε, ό,τι κάνεις, γυρνάς, κάνεις οτιδήποτε και σε βοηθάω, θα είναι σε αυτό. Να το. Χαμόγελο, κοίτα εδώ. Συστηθήκατε. Ναι, Στυλιανό. Α, εντάξει, εντάξει. Όλα χάρη. Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά. Για κάθε μοντέλο. Για κάθε λήψη. Οκ. Όπως με θες. Αχ, τι γλυκούλιδες που μαζί δεν πέρα. Αληθινό. Ballroom. Flirt. Είπε φλερτ. Συνέστημα. Πάμε να κάνουμε τέλεια εικόνα. Μαζί με χορό. Αν θέλεις, όλο αυτό είναι εικόνα. Ό,τι θέλει όλα θα κάνουμε. Οκ. Εννοείται. Ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα αυτό θα κάνεις. Το ξέρω. Εντάξει. Το μόνο σίγουρο. Και πάει να ξεκινήσει το σετ, πιάνω το Στυλιανό. Ακόμα μου φαίνεται σαν όνειρο το ότι βρίσκεται δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Και στο τελευταίο λεπτό θα σε κλείσω. Are we ready? Ναι, και θα κοιτάω λίγο το φακό μου. Αν δεν σε βγάζει. Ωραία. Αλλά σκέφτομαι ότι βρίσκομαι σε σετ και πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Λοιπόν, ο χρόνος σας ξεκινάει από το πρώτο κλικ. Γύρνε, έλα πιο εδώ. Τον στείνει κιόλας. Μόνος τον στείνει, δικός σου τελικά. Αληθινά, μπράβο, μη σε χάνω, Όλγα μου. Σούπερ. Έλα, είναι πολύ ωραία. Πω. Και μόνο που τους έβλεπα στο μόνιτορ, ήταν σαν να πετούσαν καρδούλες στα μάτια τους. Ήταν και οι δύο πάρα πολύ ευτυχισμένοι που έβλεπαν ένα στον άλλον και έβγαζαν αυτόν τον ερωτισμό. Για μια ξεκάθαρη επιλογή τους θα ήθελα και πιο πολύ αληθινό, να ξέρεις. Νομίζω ότι ο Στυλιανός φλερτάρει. Ξέχνα την κάμερα, δώσε μου συναίσθημα. Mm. Έτσι, μπράβο. Με κοιτάς, κοίτα και τον παρτενέρ σου λίγο. Ευχαριστώ. Σούπερ. Θα σου πω ένα tip. Όταν είσαι από εδώ και είσαι στο Στυλιανό εδώ, βλέπω πιο καλά το Στυλιανό παρά εσένα. Θα πρέπει εσύ να είσαι εδώ. Ωραία. Η κάμερα είναι εδώ. Κοίτα, τόσο πολύ. Στυλιανός μόνο παιδιά, μάτια για την Όλγα. Σούπερ! Λίγο πίσω. Έλα, πάμε. Να πας πιο πίσω. Περίμενε, σου κάνω πολύ. Τέλειο, Στυλιανέ. Δεν ξέρω, έχω πεθάνει, δεν αντέχω. Δηλαδή, έβλεπα την Όλγα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν δεν αντέχω, δεν μπορώ. Κοίτα, νομίζω αυτό το συνέστημα που έβγαζα εγώ, το πόσο πολύ σε θέλω, πόσο πολύ θέλω να φύγουν οι κάμερες, να τελειώνουμε, να μιλήσουμε. Και ναι, θεωρώ ότι βγήκε πολύ καλό το σετ. Το πρόβλημα μου είναι η Όλγα. Εσύ βλέπεις φλερτ. Εγώ δεν βλέπω κανένα φλερτ. Πρέπει να του καθαρίσει και τη μύτη, γιατί την έχει δαγκώσει και είναι σαν το Ρούντολφ το... Δάγκωσε τη μύτη. Η
Είναι, παιδιά, τι γίνεται εκεί. Ρε, εσύ, Δημήτρη, ξέρεις τι. Ωραία ιδέα, αλλά πρέπει να το κάνεις σωστά. Ζείτε την πιο ερωτική στιγμή του φλερτ. Ο Στυλιανός παίζει και να φλερτάρε μόνος του σε αυτό το σετ. Νομίζω η Όλγα θα τον κοιτάξει ούτε μια στιγμή. Συνέχεια κοιτούσε το φακό. Γενικά μου φάνηκε πάρα πολύ στιφ και πολύ στημένο. Η ερωτελεστία που είναι. Τα χέρια σου, Όλγα μου. Μπράβο. Τι είναι αυτό. Σούπε, μείνε σε νευρική. Μπράβο, ρε κούκλα. Μωρά μου, δεν γίνεται. Επιλέξετε να είστε μαζί. Δεν γίνεται να είσαστε νευρικοί. Ξεχάστε ότι είναι ο διαγωνισμός. Ξεχάστε ότι είναι το τέλος. Ωραία, φλερτάρετε σε την πρώτη φορά. Όλγα, είσαι πολύ σκληρή. Πολύ σκληρή. Πρώτο χρόνο, συνεχίστε. Μπορεί πιο σκληρή στις κινήσεις μου λόγω, δεν ξέρω, έτσι είναι το σώμα μου γενικά λίγο πιο σκληρό. Αλλά πραγματικά δεν ένιωθα νευρικότητα. Ίσα-ίσα ένιωθα και χαλαρή, οπότε κάπως δεν καταλάβαινα τι πάει λάθος. Όλγα, τον επέλεξες. Πες μας για ποιο λόγο. Μπράβο. Δείξε μας, αγάπη μου, είναι το αντικείμενο του πόθου σου. Ωραία, πάμε ρε παιδιά, εκεί. Μείνε. Καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε να διαλέξει το Στυλιανό, γιατί την έχει φάει το συνέστημα. Δεν έχεις δίκιο, έχει φρικάρει. Έχει φρικάρει, αυτό σου λέει. Όχι, το Στυλιανό. 10 κλικ. Χαλάρωσε, γύρνα σε μένα. Απλά από πίσω λένε άλλα και δεν καταλαβαίνω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Άκουγα πάρα πολλά μπράβο, ωστόσο άκουγα από πίσω ψου-ψου-ψου από τη Ζέν και τον Μπράτη. Πιο αρνητικό ψου-ψου-ψου, οπότε ήμουν λίγο μπερδεμένη. Δεν με ακούς, βρε, Όλγα. Το συνέστημα, Όλγα. Εμπιστέψτε το συνέστημα. Πρώτη μου είναι ο Στυλιανός, πια εσύ. Μπράβο, πάμε. Χαλάρωσε, κοίταξε τον, γύρνα λίγο. Όχι, και ο Στυλιανός είχε το κραγιόν. Καλά, πώς έγιναν έτσι. Έλα, μωρέ, στο πάθος και στο φλερτ φεύγει και λίγο το κραγιόν, τώρα θα κολλήσουμε εκεί. Όλγα, 10 δευτερόλεπτα. Ωραία. Νιώσ' το, μωρό μου. Ωραία. 7, 6, 5. Μην κοιτάς την κάμερα, κοίτα τον Στυλιανό. 4, 3, 2, 1. Μπράβο. Τέλος. Μόλις σας ακούω τελειώνει ο χρόνος, δεν με νοιάζει τίποτα, πώς τα έχω πάει, πώς έχουμε βγει στις λήψεις, δεν με νοιάζει, απλά θέλω να τον φιλήσω και δεν με νοιάζει για το κραγιόν, δεν με νοιάζει αν θα γίνει χάλια, δεν με νοιάζει για μένα, απλά ήθελα αυτή τη στιγμή. Τώρα το κάνω. Τώρα, τώρα ναι. Πάρα πολύ. Τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κούκλας, αγόρι μου, κούκλας. Όλγα, ναι. Γιατί δεν έδωσε να φιλήσει τον Στυλιανό πριν. Γιατί στο φλερτ υποτίθεται είναι λίγο πριν. Είναι... Το φιλί δεν είναι φλερτ. Είναι καλέ. Κοίτα τώρα πώς σε φλερτάρει αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή που σε σκουπίζει, έτσι όπως σε ακουμπάει. Καταρχάς, είχες ένα άγχος να κοιτάς συνέχεια την κάμερα. Θα σου πω, κάτσε να έρθω από εδώ. Δεν λέω να μην την κοιτάς, αλλά όχι πάντα. Έπρεπε να αφαιθείς. Να πω λίγο κάτι. Βεβαίως. Το κόνσεπτ ήταν ουσιαστικά έχουμε ένα άτομο το οποίο φλερτάρουμε, αλλά φλερτάρουμε και το φακό. Οπότε είχα το σωματικό με το Στυλιανό και φλέρταρα με το βλέμμα του φακό. Τέλεια. Στυλιανέ μου, γύρνα λίγο. Βρε, αγάπη μου, αυτό που είπα εγώ είναι ότι είναι φωτογραφία. Πρέπει να κερδίσεις και τα δύο. Τώρα να κοιτάξεις λίγο βλέμμα κάτω σε μένα και να με κοιτάξεις πονηρά είναι υπέροχο. Α, ναι. Ευχαριστούμε. Το βλέπετε. Δεν ήθελα να τον κρύψω. Ναι, αλλά διαγωνίζεσαι εσύ. Και μου δείχνει την τέλεια πόζα σκουλός και νευριάζω τόσο πολύ. Γιατί έχουμε άλλα δύο σετ μπροστά μας. Δηλαδή, δώσ' το στο πιάτο. Εγώ γιατί δεν το είχα αυτό πριν το σετ. Τέλος πάντων. Κάτσε να πάμε τους φίλους μου πίσω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Πού πάτε, πού πάτε, πού πάτε, πού πάτε. Εδώ, μη φεύγετε. Αχ, αυτό το honeymoon της Όλγας και του Στυλιανού. Τους χάρηκα πάρα πολύ. Σε βλέπω από το πλάι σαν να ήμουν εγώ θεατρικός που σκέσε αυτό το βέλος της αγάπης και τους έκανε ερωτευτούν και νιώθω απλά περήφανος. Στυλιανέ, ναι. Εσύ πιστεύεις τη βοήθηση στην Όλγα. Είναι η δική της βραδιά, πρωταγωνιστή η Όλγα, οπότε ανεξάρτητα ότι έχουμε την Όλγα, ήθελα να είμαι το σωστό μοντέλο που θα είμαι το prop και με θα με καθοδηγήσει όπως θέλει. Πιστεύεις ότι πήγε καλά. Είμαι σίγουρος πως θα έχει τη λήψη που χρειάζεται.
Η Όλγα δεν μου άρεσε γιατί την ένιωσα πολύ στημένη, πολύ στιφ και προφανώς είχε και πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει πρίξει να πούμε για κάποιον άλλον όλη μέρα. Οπότε ήθελα να δω από αυτή κάτι πιο natural. Εσύ, Όλγα, θεωρείς ότι θα πήγες καλά? Εγώ η αλήθεια είναι ότι το έζησα το σετ. Δηλαδή ένιωθα, είχα το συνέστημα, νιώθω ότι το βλέμμα μου ήταν σωστό. Γιατί το συνέστημα ήταν και αληθινό, οπότε δεν αγχώνομαι. Θεωρείς ότι είναι κάποιος άλλος και όχι αστυλιανός. Θα σε βοηθούσε περισσότερο? Όχι. Okay. Τέλεια. Δεν ξέρω αν η λήψη μου η τωρινή θα είναι τόσο καλή όσο η πρωινή, αλλά επειδή θα είναι ο στυλιανός πάνω, εμένα θα μ' αρέσει. Τέλεια. Όλγα, εσύ έρχεσαι εδώ και στυλιανέ πήγες πίσω. Ας εδώ μετά. Δεν έχω ιδέα. Μπράβο, είμαι πολύ χαρούμενος. Θα γυρίσεις. Δεν έχω ιδέα. Μην γυρίσεις. Μια εβδομάδα. Καλέ, ψήσε μια σεφταλιά, κάτι. Όλγα, έλα, έλα, έλα. Όλγα. Καλή επιτυχία, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, τι να πω, ήταν όνειρο να κάνω έκπληξη στην Όλγα, να τη δώσω στο τελικό και να φωτογραφηθώ και μαζί της. Τι άλλο μπορούσε να ζητήσω εκτός από ένα δαχτυλί. Όχι, εντάξει. Ξέρεις, μόλις τελειώνει η φωτογράφηση, Όλγα, δέχεσαι να γίνεις η γυναίκα μου. Όχι, εντάξει, πολύ cringe. GNTM2, δεν το θέλαμε αυτό. Εντάξει, καλά είσαι. Έπεσαν οι σφιγμοί. Ζήτα. Με παλμοί. Εντάξει, εσείς που το είδατε από έξω, πώς είναι? Καλά, εμείς ήμασταν ενθουσιασμένοι.